Λοιπόν, το Ποσειδώνα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν δείτε και στα social media και σε ορισμένα site μπασκετικά, ενός φίλου μου κιόλας, έχει αποκτήσει εδώ και λίγες μέρες, θέλω να πιστεύω, ένα ολοκένουργιο δάπεδο σε όλα τα γήπεδα, ολοκένουργια γήπεδα, ταμπλό κτλ. Έτσι, ήταν κλειστά το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, γίνονταν έργα. Έγιναν τα έργα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τριαντάφυλλο Πετρόγλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ελπίζω να το είπα σωστά, πρόεδρε. Τι κάνετε? Καταρχάς, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Και στους ακροατές σας. Ναι. Πέτρογλου είναι το επώνυμο. Εντάξει, Πέτρογλου, εντάξει. Τα εθνικά. Και είναι τα εθνικά αθλητικά κέντρα, γιατί δόξα τω Θεώ είναι πολλά. Απλώνονται σε όλο το γεωγραφικό, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Και θα σας ρωτήσουμε για όλα, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, το Ποσειδόνιο, λοιπόν, έγινε. Μπορεί να καθυστερήσαμε λίγο, μπορεί να γίναμε δέκτες της αδημονίας και της αγανάκτησης σε μερικές στιγμές του κοινού. Του κοινού, ναι. Θα έλεγα αγανάκτηση, και υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Ναι. Αλλά τέλος όλα καλά, παραδόθηκαν τα νέα γήπεδα, 8 ναι. Καινούργια γήπεδα με ασφαλτοτάπητα. Ωραίο. Και εξωτερικά μηχανήματα άθλησης για τους ελεύθερα αθλούμενους. Και νομίζω ότι είμαστε περήφανοι που δίνουμε στο αθλητικό κοινό, στην αθλητική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ανανεωμένα τα εμβληματικά γήπεδα που, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Βέβαια. Πρόεδρε, τώρα δηλαδή εγώ αν θέλω να πάω να παίξω, παίρνω το αμάξι και πάω και παίζω. Δουλεύουν. Ακριβώς. Δουλεύουν. Ακριβώς. Είναι... Από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ. Ο, χαμός θα γίνει. Ναι. Από χθες το βράδυ δόθηκαν προσφέσεις στο κοινό. Και τι βάλαμε τώρα, είπατε ασφαλτοτάπητα, βαμμένο φοβερό. Κάναμε μπλε χρώματα, ναι. Ανακατασκευάσαμε πλήρως 8 νέα γήπεδα. Ωραία. Και βάλαμε καινούργια ταμπλό και στεφάνια στις υπάρχουσες μπασκέτες. Υπάρχουν άλλες 3 μπασκέτες οι οποίες δεν είναι θεωμένες, είναι για μονά, όπως δίνουν την πλάτη γήπεδα. Μπράβο. Και έχουμε και εξωτερικά μηχανήματα άθληση. Απλά θέλω να. Διχτάκια, ναι, με αλυσίδα κιόλας. Ωραίο, old school. Να μην βγαίνουν κιόλας. Μια χαρά, πιο ωραία. Αύριο το πρωί θα πάω. Street basket 100%. Για να τονίσουμε για το έργο, για ναι. Να όλους τους συντελεστές τέλος πάντων να ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι το έργο αυτό έχει υλοποιηθεί με προγραμματική σύμβαση με την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ωραία. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και τον κύριο Τζιτζικώστα και την Αντιπεριφερειακή Μητροπολιτική Ενότητα, την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Οπότε έγινε με προγραμματική σύμβαση και έχει υλοποιηθεί και δίδεται σήμερα στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος το περίμενε και η αλήθεια είναι ότι νομίζω κανένας χρόνος πέρασε, κάτι τέτοιο από τότε που έκλεισε. Εγώ να πω την αλήθεια, πρόεδρε, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είχε τύχει να περάσω και να δω ότι είναι κλειστό και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μετά έψαξα. Ότι δεν είχε κόσμο. Όχι, δεν είχε κόσμο. Δεν είχε καθόλου κόσμο και όπως πέρασα και βλέπω δεν είχε καν μπασκέτες. Και λέω, προφανώς κάτι γίνεται, okay. Και σε αυτό που ρωτάω. Ένα χρόνο και κάτι, ναι. Που υπογράφηκε η προγραμματική. Μεσολάβησε ο κορονοϊός με τα έργα που δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Α, σωστά. Και ενώ είχαμε προγραμματίσει να το παραδώσουμε τέλος του χρόνου, αρχές Γενάρη, ναι. Πήγε λίγο πίσω γιατί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τα έργα λόγω κακοκαιρίας, δηλαδή κρύου, ναι. Και βροχών που. Και δεν μπορείς να βάψεις, δεν μπορείς να βάψεις κάτω τώρα με βροχές και τα λοιπά. Ακριβώς, λογικό. Ακριβώς. Πρόεδρε, έχεις καθόλου εικόνα μέσα στη μέρα τώρα, πες, που ξεκινάει και λειτουργεί κανονικά τα γήπεδα που λειτουργούσαν πριν. Περίπου πόσος κόσμος, ναι. Μπορεί να είναι. Να περνάει, να παίξει, ξέρω εγώ, μισή ώρα, μία ώρα, οτιδήποτε. Να είναι και όλη τη μέρα. Έχει εικόνα μία ώρα. Είναι αδύνατο να το υπολογίσει. Mm-hmm. Είναι αδύνατο να το υπολογίσει κανείς, αλλά άμα κάνουμε μία απλά μαθηματικά, ότι την ίδια στιγμή μπορούν να είναι στο ίδιο γήπεδο και να παίζουν 8 με 10 άτομα, επί 8 άτομα με αναλογία κύκλου όλη την ημέρα, είναι 8 γήπεδο. Δηλαδή 16 μπασκέτες και 3 εξτρά μπασκέτες, 20 μπασκέτες. Ναι. Πηγαίνω, έρχεται εκεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, μπορεί και όλη η Θεσσαλονίκη. Δεν θα ήταν υπερβολή να το πούμε. Mm-hmm. Σωστά. Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελεύθερη χρήση για το κοινό, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Α, είναι και αυτό. Και θα είναι για πάντα. Είναι και αυτό. Γιατί κάποτε κάτι εισιτήρια, κάτι τάλιρα, κάτι τέτοια υπήρχαν. Στο Καφτατζόγλιο. Τα γήπεδα του μπάσκετ ήταν, είναι και θα είναι ελεύθερα και ανοιχτά στο Ποσειδόνιο. Άρα πρέπει να γίνει τώρα μια ωραία εκδήλωση, να κάνεις ένα εγκαίνιο κάτι, ένα τουρνουά εκεί, να μαζευτούμε, να σπάσω καμιά μπασκέτα εγώ με καρφώματα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Όπως το πρόγραμμα είναι, για να πούμε
και η γενικότερη ανάπτυξη του χώρου με το βάψιμο των κερκίδων, των περιμετρικών που υπάρχουν εκεί πέρα, γιατί να καλοποιηθεί συνολικά ο χώρος και όχι μόνο να μείνουμε στα γήπεδα. Το καλό το γήπεδο που λέγαμε τότε που είχε λίγο διαφορετικό τάπητα, είναι ίδιο πλέον. Στην κερκίδα. Όλα έχουν ενοποιηθεί, όλα γίνανε. Στην κερκίδα, φίλε, ήταν το καλύτερο, γιατί στην κερκίδα το καλύτερο, γιατί ήταν και τα κορίτσια από δίπλα, ήταν και άλλοι που βλέπανε. Είχε και δάπεδο διαφορετικό που ήταν λίγο πιο καλός, δεν ήταν τσιμέντο. Ναι. Βασίλευε στους τυφλούς, βασίλευε ο μονόθαλμος. Έτσι. Αλλά τώρα όλα τα γήπεδα είδαν. Σωστό. Τώρα, είστε σε μια θέση η οποία είναι πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι. Νευραλγική, θα έλεγα, για το χώρο του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, όπου έχετε πολλή δουλειά, επίσης είναι η αλήθεια. Γιατί έχετε, τώρα να πούμε στον κόσμο, τα εθνικά αθλητικά κέντρα τι είναι Θεσσαλονίκης. Είναι το Παλέ, σωστά? Σωστά. Είναι το Ποσειδόνιο. Είναι ακριβώς. Το Εθνικό Κολυμβητήριο. Ακριβώς. Η Νεάπολη. Η Νεάπολη Κολυμβητήριο και το Κλειστό, ναι. Τι άλλο? Είναι το Κλειστό Σταυρούπολη. Η Σταυρούπολη, μπράβο. Είναι το Κλειστό Αμπελοκήπων. Πω, όλα αυτά, η εγκαταστάσεις της Μίκρας. Η εγκαταστάσεις της Μίκρας. Η Μίκρα, ναι. Το Κλειστό του Βότση, το Κλειστό του Βότση και η εγκαταστάσεις του Φίνικα Καλαμαριές. Δεν είναι και λίγα τώρα 10 γήπεδα και το καθένα να έχει τα ζητήματά του. Η αλήθεια είναι ότι είναι 7-8 εγκαταστάσεις και τα γήπεδα, αν βάλουμε τα κλειστά και τα ανοιχτά μαζί, είναι πάνω από 30. Σε τι κατάσταση είμαστε τώρα, δηλαδή? Κάτι έχουμε κάνει όμως. Βλέπω αναρτήσεις, βλέπω έργα, βλέπω καυστήρες, βλέπω ανακαινήσεις, συντηρήσεις. Συνεχής προσπάθεια, παλεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι η μάχη είναι δύσκολη, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι παλιές. Είναι οπότε παλιές. Προσπαθούμε να τις μορφοποιήσουμε, προσπαθούμε σιγά σιγά να τις εντάξουμε και σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, και αυτό θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς έχει εγκριθεί και μέσω ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Ποσειδονίου Κολυμβητηρίου, των εγκαταστάσεων της Μίκρας και του Κολυμβητηρίου της Νεάπολης. Θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο δεύτερο. Ναι. Και όσον αφορά τα κολυμβητήρια, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Έχουμε ανακατασκευάσει πλήρως την κολυμβητική δεξαμενή στη Νεάπολη. Ναι. Ενώ έχουμε αλλάξει λέβητες και στο Εθνικό. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ απαρχαιωμένοι. Όντως, το θυμάμαι. Και στη Νεάπολη. Οπότε νομίζω ότι τα κολυμβητήριά μας είναι ασφαλή. Τα νερά μας είναι καθαρά και ζεστά. Κυρίως για το χειμώνα ισχύει το ζεστά. Πολύ σημαντικό αυτό. Παντού. Πολύ σημαντικό. Και παλεύουμε, γιατί ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα. Ήμουν ακόμη στην Ελευθεροτυπία το 2005-2006, που είχα γράψει θέμα για τα προβλήματα στα κολυμβητήρια. Νομίζω ότι, νομίζω ότι από τότε δεν είχε γίνει τίποτα και ευτυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια κάτι γίνεται. Από ότι μίλησα εγώ και με κολυμβητές τώρα. Το προσπαθούμε. Βέβαια, τα κολυμβητήρια ειδικά, είναι σαν ζωντανοί οργανισμοί. Συνέχεια, κάτι φτιάχνει, κάτι προκύπτει. Αλλά πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να το αντιμετωπίζουμε. Λάθη θα γίνουν. Λάθη δεν κάνει και δεν κάνει τίποτα. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα να τα αναγνωρίζουμε πάνω απ' όλα, το θάρρος να τα αναγνωρίσουμε. Σωστά. Και να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Και κάτι είδα τώρα ότι παίρνετε και προσωπικό κτλ. Δηλαδή και αυτό είναι καλό, ενίσχυση. Ναι, βεβαίως. Ότι έγιναν προσλήψεις, θα γίνουν, ναι. Δεν είχατε κόσμο. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα σε τόσο αχανείς και διάσπαρτες εγκαταστάσεις είναι η φύλαξη. Κακά τα ψέματα ότι είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης των αθλουμένων, βέβαια, γιατί και ένα αστυνομικό έξω από κάθε εγκατάσταση να βάλει, άμα θέλει κάποιος να κάνει τη δουλευτορά, να κάνει τη ζημιά, θα τα καταφέρει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξη λόγω της διασποράς και του μεγέθους των εγκαταστάσεων. Σωστά. Και πλέον μέσω ΑΣΕΠ έχουμε ήδη την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε 30 υπάλληλοι φύλαξη, ενώ περιμένουμε μέσω προγράμματος κοινοφελούς του ΑΕΔ άλλους 22 με διάφορες ειδικότητες, φύλακες, καθαριστές, ελοχρωματιστές, κυπουρούς, να συνδράμουν ακόμα παραπάνω στο έργο μας. Νομίζω από τέλος του χρόνου και μετά θα υπάρχει μια άλλη εικόνα, κυρίως ως προς τη φύλαξη και την εξυπηρέτηση του κοινού. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα χάλκινα καλώδια σε κοινή θέα. και να τα κλέβουν, γιατί διαβάσαμε δύο ειδήσεις. Μία στο ΚΑΠΑ στην Περαία και μία στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ, στα Λιώσια. Πήραν τα καλώδια. Πληγή αυτό. Να σας πω κάτι. Όσο παράξενο και αναφαίνεται, είναι πολύ συνήθις πρακτική να πούμε σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όχι απαραίτητα γυμναστήρια. Σωστά. Απλά τα γυμναστήρια, επειδή έχουν πολύ σιδηρικό στην κατασκευή τους, απλά ακούγεται περισσότερο. Είναι πολύ σύνηθες. Έχει συμβεί και σε εμάς. Ευτυχώς αντιμετωπίζονται γρήγορα οι δολιοφθορές.
και δεν έχουμε και πολύ μεγάλη αξία σε αντικείμενα εμείς έτσι ώστε να αφαιρέσουν. Οπότε αυτό που είπατε, σιδηρικά, αλουμίνια, τα οποία τα αντικαταστήσουμε κατευθείαν. Αλλά ναι, δεν πρέπει να σας παραξενεύει το γεγονός. Κοιτάξτε, εμείς ειδικά σε εμάς που έχουμε τόσο πολλές εγκαταστάσεις σε τόσο πολλά και διάφορα μέρη. Είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθούν. Ναι, σωστά. Καλά, εδώ τις χάρες από τους δρόμους βγάζουν. Και τις τάπες των υπονόμων, ας πούμε. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, τι να πεις. Τώρα, η δύσκολη ερώτηση. Τι θα γίνει με το Παλέ και τον Άρη? Με στέλνουν μηνύματα εδώ. Ρώτα, λέει τον Τριαντάφυλλο, τι θα γίνει με το Παλέ κτλ. Τι θα γίνει με το Παλέ? Υπάρχει το ενδιαφέροντο αμύωτο του Άρη να έχει το σπίτι να του παραχωρηθεί. Εμείς σαν διοίκηση ήδη από την πρώτη στιγμή όταν ετέθη το θέμα είπαμε ότι είμαστε θετικά διακείμενοι λόγω ιστορικότητας και σύνδεσης της ομάδας με το γήπεδο. Σωστά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας με την ΚΑΕ σε ό,τι αφορά, επειδή για να μην γελιόμαστε, ό,τι πρόθεση και να υπάρχει, μιλάμε το Παλέ μια δημόσια περιουσία. Σωστά. Οπότε για να παραχωρηθεί μακροχρόνια, όπως το ζητάει ο Άρη, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις. Σωστά. Τις οποίες προφανώς και η διοίκηση του Εθνικού Κέντρου δεν μπορεί να επισέλθει. Από όσο γνωρίζω, βρίσκεται μια διαβούλευση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Άρη με business plan, μελέτες. Τώρα εδώ που δεν, τα λέμε, δεν έχω κάτι νεότερο να προσθέσω. Ένα τέτοιο γήπεδο τώρα εδώ που τα λέμε έχει και ένα κόστος σημαντικό για να συντηρηθεί, έτσι, και η καθημερινότητά του. Ειδικά με την ενεργειακή κρίση και μετά έχει αυξηθεί πολύ υπέρμετρα, θα έλεγα, το κόστος. Ναι. Και όχι μόνο του Παλέ, όλων των εγκαταστάσεων και ειδικά των πολυπητηρίων που καίνε μέρα νύχτα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα. Ναι, καίνε μέρα νύχτα, αέριο, ρεύμα, λειτουργικά, νερό. Τώρα στα κολυμπητήρια και στο Παλέ έχουμε αέριο. Παντού. Παντού αέριο, πάλι καλά. Αλλά τώρα ανέβηκε πολύ. Σε όλες τις καταστάσεις μας έχουμε αέριο. Δεν το ίδιο είναι πάλι. Τώρα ανέβηκε πολύ. Ωραία. Άρα, αύριο θα πάμε για μπάσκετ στο Ποσειδόνιο. Νομίζω θα πρέπει να το εγκαινιάσουμε 100%. Πρόεδρε, τώρα στο πρόγραμμα τι άλλο έχουμε? Έχουμε τώρα στον προγραμματισμό μας και άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ναι. Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των κολυμπητηρίων μας που είναι πεπαλαιωμένος. Δηλαδή περιμένουμε από την καινούργια, αν όλα πάνε καλά, την καινούργια αθλητική σεζόν, έτσι, Σεπτέμβριο. Να μπορέσουμε να προμηθεύσουμε τα κολυμπητήριά μας με καινούργιες βατήρες εκκίνησης, χρονομετρητές και πλάκες χρονομέτρησης, ρολόγια για τη χρονομέτρηση και φυσικά διαδρομές για τους κολυμπητές, το οποίο είναι ένα παράπονο το οποίο έχει το κοινό και πρέπει να το λύσουμε. Και για πρώτη φορά, μετά από ίδρυσή της, έχουμε στόχο να προμηθεύσουμε και το σπίτι της γυμναστικής στη Μίκρα με καινούρια όργανα που πολύ χαρακτηριστικά βρέθηκα με τον Ολυμπιονίδη μας, τον Ιωάννη τον Μελισανίδη, της προάλλης, σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε εκεί. Και βλέποντας τα μηχανήματα στην αίθουσα που φέρει το όνομά του κιόλας, σωστά, Ιωάννη Μελισανίδη, είπε: αυτά τα θυμάμαι, λέει, τα ίδια μηχανήματα χρησιμοποιούσαν από το 2004. Το λέω μέχρι φέτος, γιατί φέτος, αν όλα πάνε καλά και κατά το πρόγραμμα, θα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Βατήρας στο Εθνικό. Ο Βατήρας στο Εθνικό, ο Βατήρας του Εθνικού, θα θυμάστε όλοι ότι ήταν ένα ρημάδι και επικίνδυνος. Έτσι, ναι, ένα ερείπιο. Τώρα, ο Βατήρας των Καταδύσεων, να πούμε για τους ακροατές μας. Αυτό που κάναμε τώρα είναι να τον καλοποιήσουμε, να τον ευπρεπίσουμε, να πετάξουμε τα φερτά υλικά και να τον κάνουμε ασφαλή για τους κολυμβητές. Σωστά. Είναι στο πρόγραμμα, βέβαια από ό,τι γνωρίζω δεν γίνονται πλέον πρωταθλήματα με μεγάλους βατήρες σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά από ό,τι έχουμε κάνει μια μελέτη και έχουμε δει, στη ρίζα του, στη βάση του δηλαδή, δεν υπάρχει από ιδιαίτερα προβλήματα στατικότητας. Οπότε νομίζω ότι αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί με κάποια προσθήκη, με κάποια επέμβαση τέλος πάντων στη βάση του, θα μπορέσει και να δοθεί. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι παρόν δευτερεύον, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε δεν γίνονται αγώνες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε είναι ένα μνημείο στην ουσία το οποίο το έχουμε συντηρήσει για να φαίνεται και να είναι προς το παρόν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί σίγουρα θα τη χρειαστείτε και τη χρειάζεστε. Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά στα γήπεδά μας, στα κολυμπητήριά μας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό είναι δεδομένο. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που έγινε με το Ποσειδόνιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η νεολαία, όλοι ανδρωθήκαμε εκεί. Τα ανοιχτά γήπεδα για το μπάσκετ πάντα είναι
ένας πόλος έλξης και οξυγόνο για τον αθλητισμό, η αλήθεια είναι. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να τα ξαναπούμε πάλι με μια ευχάριστη έτσι συγκυρία, με ένα ευχάριστο γεγονός και να πάνε όλα καλά. Χαιρόμαστε να κάνουμε την άθληση ποιοτικότερη στη Θεσσαλονίκη. Αν τα καταφέρουμε έστω και λίγο και χαίρεται ο κόσμος, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πέτρογλου, σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Να είστε καλά.